Δάφνη, Μέτσοβο και Καλαμπάκα. Από την κακοκαιρία προκλήθηκε κατολίσθηση στη διόρυγα της Κορίνθου με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των πλοίων. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις στο Πήλιο, όπου σε αρκετά σημεία το οδικό δίκτυο έχει καταρρεύσει, ενώ από το Ξουρίχτη μέχρι τη Ζαγορά έχουν καταγραφεί 30 καθυζήσεις. Υπάρχουν, σκεφτείτε, στον ίδιο το δρόμο, υψομετρικές διαφορές στις τάξεις των 2 και των 3 μέτρων. Έχουν δημιουργηθεί χαράδες. Στα όρια υπερχείλισης είναι και αρκετοί παραπόταμοι του Πηνιού στη Λάρισα, ενώ στη Βελίκα δύο ηλικιωμένοι κινδύνευσαν όταν το σπίτι τους πλημμύρισε, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Χιονοπτώσεις και καταιγίδες πλήττουν και τη στερεά Ελλάδα, με το χιόνι να έχει σκεπάσει την πόλη του Καρπενησίου. Στο χιονισμένο Χορτιάτι βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου να μας δώσει την εικόνα συνολικά που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, που υπάρχουν προβλήματα, Παύλο. Σια καλησπέρα από τις 4 ώρα το απόγευμα εδώ στην Θεσσαλονίκη και κυρίως στα βόρεια της πόλης βρίσκεται το φαινόμενο σε ύφεση και έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Εμείς βρισκόμαστε στη διασταύρωση Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου, εδώ που ο δρόμος ο συγκεκριμένος θα παραμείνει προληπτικά κλειστός για το βράδυ, ενώ έχει ομαλοποιηθεί, έχει αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Χορτιάτη. Για 6 ώρες, να σας πω, δεν είχε ο Χορτιάτης ρεύμα, ενώ περνούν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα μηχανήματα τα οποία ρίχνουν αλάτι, αν και έχει ομαλοποιηθεί και τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε ο χιονιάς και στο οδικό δίκτυο εδώ στα βόρεια της πόλης. Δόθηκε πραγματικά μία μάχη από τις δύο τα ξημερώματα για να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας και ως επιτοπλίστων σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν σε ετοιμότητα. 5.000 τόνους αλάτι έχει διαθέσει στους αποχυνιστικούς σταθμούς. Πολλά ήταν τα σχολεία τα οποία έμειναν κλειστά σήμερα. Για αύριο να σας πω το ότι έχει πάρθει ήδη απόφαση στους δήμους Φλόρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Άργος Ορεστικού και Νεστορίου να μείνουν τα σχολεία κλειστά. Κλειστά θα μείνουν και στον Δήμο Ρεοκάστρο. Εδώ στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη από τις 6 ώρα το πρωί οι γονείς θα μπορούν να επικοινωνούν με τα σχολεία αλλά και με τον Δήμο για να μάθουν αν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Έχει ομαλοποιηθεί και η κατάσταση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να σας πω, όπου σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν 16 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Θα μας τα πει αναλυτικά από αύριο το πρωί η Χριστίνα Σούζη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει όμως, κυρίες και κύριοι,